Για να δούμε, γράφει εδώ. Γράφει κανονικότατα. Γεια σου, καλώς ήρθες στο κανάλι. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε τώρα ένα φανταστικό άνοιγμα, ένα φανταστικό ρίξιμο. Λέγεται άνοιγμα της τύχης. Θα έλεγα και για το 2023, αλλά είναι και γενικό, έτσι. Δεν είναι μόνο για το 2023, μην το περιορίσουμε. Είναι ένα γενικό μήνυμα, γενικότερα για την τύχη μας. Πώς μπορούμε να ανοίξουμε την τύχη μας, μπορούμε να ανοίξουμε την τύχη μας, ή όχι. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Να πω όμως το εξής. Γενικά, η τύχη, την τύχη πολλές φορές τη συνδέουμε με το χρήμα, έτσι. Να σας πω εδώ ότι στην αστρολογία, καλά και αριθμολογικά μπορεί να γίνει, αλλά δεν θα το αναφέρω τώρα αριθμολογικά, αστρολογικά το χρήμα συνδέεται δεύτερος οίκος, όγδος οίκος, τα λεφτά των άλλων δηλαδή, και επίσης με το Δία και την Αφροδίτη και τις όψεις τους και φυσικά βεβαίως και με τη Σελήνη και με τον Ήλιο, αλλά και άλλα πράγματα τα οποία τώρα ας μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, μπορείτε να το ψάξετε εσείς να δείτε λίγο στο χάρτη σας τι γίνεται, αν ο δεύτερος και ο όγδος οίκος δηλαδή είναι ισχυροί, σαν οίκοι έχουν δύναμη και οι πλανήτες που είναι μέσα έχουν δυνατές όψεις, θετικές όψεις. Και όταν γίνεται διελάβνον ο Δίας από τον αστρολογικό σας χάρτη, μήπως σας βοηθήσει γενικότερα στο κομμάτι των χρημάτων. Όμως η τύχη δεν είναι μόνο το χρήμα, έτσι. Η τύχη έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Η τύχη έχει να κάνει βελτίωσα την υγεία μου. Η τύχη έχει να κάνει τη γλίτωσα φτηνά από ένα ατύχημα. Η τύχη έχει να κάνει επίσης εκεί που χάθηκα, βρήκα το δρόμο μου. Τι έχει να κάνει να βρούμε έναν άνθρωπο, τι έχει να κάνει να βρούμε υποστήριξη όταν τη χρειαζόμαστε, τι έχει είναι να βρούμε μια εργασία. Αλλά είναι όλα όμως θέμα τύχης. Εγώ τι πιστεύω εγώ προσωπικά, ότι όλα είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων, δεν είναι μόνο μονοπλευρά πράγματα. Κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται με έμπνοια της τύχης σε κάποια πράγματα, κάποιοι άλλοι άνθρωποι την φτιάχνουν, κάποιοι άλλοι άνθρωποι το χτίζουν, έχεις και τις προδιαγραφές ας το πούμε, αλλά πιστεύω όμως ότι και ο άνθρωπος όταν τα βάλει κάτω, όταν επιμείνει, όταν ανεβάσει επίπεδο ενέργειας, όταν είναι πώς να το πω, ισχυρά, ενεργειακά ισχυρός, νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει πράγματα. Αυτή είναι απλά η δική μου η άποψη. Έτσι, τώρα εννοείται κάποιος μπορεί να διαφωνήσει, να πει άλλα πράγματα ή οτιδήποτε άλλο. Όμως, όπως λένε και οι επιστήμονες, όποιος το ψάξει, αυτό που λέμε και για ελεύθερη βούληση, δηλαδή έχω την ελεύθερη βούληση και φτιάχνω την τύχη μου κτλ. Ισχύει μεν, αλλά είναι περιορισμένη δε. Δεν το επεκτείνω περισσότερο. Θα κάνουμε λοιπόν πανέμορφα πράγματα για να μην καθυστερώ άλλο. Πάμε κατευθείαν στο θέμα. Επίσης να σου πω, μπες στο site μου akastaro.gr, γκουγκλαρέ το, μπες κατευθείαν, υπάρχουν τα links, έχει ανανεωθεί, το ανανεώνω συνέχεια. Έχω βάλει καινούργια πράγματα στις αριθμολογίες, μία κάρτα, τρεις κάρτες, chat με μένα για να σου δώσω από μια απάντηση από εμένα για να δεις τι γίνεται, αλλά θέλει λίγο και είναι λίγο ψαγμένο, έτσι. Για να δεις τι γίνεται, υπάρχει αστρολογικό section, δηλαδή τομέας αστρολογίας, για να δεις τώρα που βρίσκονται οι πλανήτες, να βάλεις το χάρτη σου, στα αγγλικά βέβαια, για να πιάσω και το κοινό ελληνοαγγλικό, τέλος πάντων. Λοιπόν, της Παναγιάς στα μάτια, μπες μέσα και υπάρχουν και πολλές επεξηγήσεις, υπάρχουν αδελφές ψυχές, δίδυμες φλόγες, υπολογισμός, να υπολογίσεις το πεπρωμένο σου πολύ 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 γρήγορα και να μην ταλαιπωρείσαι, πολλά πράγματα. Πάμε τώρα στο άνοιγμά μας. Τι θα κάνουμε τώρα εδώ. Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα. Αυτές οι κάρτες οι ξεχωριστές είναι η κάρτα της τύχης. Θα σας τη δείξω. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να επιλέξεις εσύ την καρτούλα σου. Εντάξει. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Επέλεξε κάρτα. Ή θα επιλέξεις με βάση το κρυσταλάκι. Εντάξει. Ή θα επιλέξεις με βάση την κάρτα η οποία σου αρέσει. Έχω βάλει εδώ κάποια κρυσταλάκια, κάποια σχήματα έτσι για να σε βοηθήσουν ίσως και περισσότερο. Αφού λοιπόν επιλέξεις, θα σου τραβήξω κάρτες, μία συμβολική με αριθμούς και αστρολογική για να δούμε με τι συντονίζεται αυτή η κάρτα, η τύχη, και μετά θα κάνουμε ένα ολοκληρωμένο άνοιγμα. Μην ανησυχείς, εδώ είμαστε εδώ και θα τα ρυθμίσουμε όλα, εντάξει. Μην μπερδευτείς, αυτές δεν είναι οι κάρτες τις οποίες επιλέγουμε, θα σας βάλω εγώ μετά, θα τις βάλω εδώ πέρα. Είναι πολύ ωραίες απάντησες έχω εδώ πέρα. Δηλαδή, οι κάρτες που επιλέξεις είναι αυτές. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Τώρα μην μου αρχίσει να επιλέξω και τις τέσσερις, να επιλέξω μία. Λοιπόν, επέλεξε ένα deck και τελειώνει η υπόθεση. Και προχωράμε, εντάξει. Αυτό. Τώρα, αν σώνει ντε και καλά θες να επιλέξεις κάτι άλλο, αυτό είναι ένα δικό σου θέμα. Κάνω ό,τι θέλεις. Μπορεί με κάτι να συντονίζεσαι, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ τα πάω πιο πέρα. Και ξεκινάμε. Λοιπόν, θα τις βάλω εδώ αυτά τα decks, να τα βλέπεις κιόλας. Είναι 1, 2, 3, 4. Και ξεκινάμε.
Εδώ είναι ο τροχός της τύχης, διότι στα ταρό ο τροχός της τύχης είναι εκείνος που είναι από τις κάρτες οι οποίες δείχνουν την αλλαγή της τύχης προς το πιο θετικές εξελίξεις. Εντάξει, λοιπόν, τώρα, ο τροχός της τύχης έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δούμε. Θα σας πω λίγα πράγματα, μιας και το επιλέξαμε για τον τροχό της τύχης και το ανοίξαμε. Ο Δίας είναι ο κυβερνήτης αυτής της κάρτας, έτσι. Λοιπόν, έχει λοιπόν τώρα εδώ πέρα ένα σύμβολο, έχει ένα τροχό, είναι ένα βαβυλωνιακό μυστήριο, έτσι. Αυτός ο τροχός είναι βαβυλωνιακό μυστήριο, στο κέντρο του έχει τον ήλιο αν το παρατηρήσετε, γι' αυτό και εδώ πέρα είναι λίγο αιγυπτιακό, βαβυλωνιακό το σχήμα, ας το πούμε. Υπάρχει μια μαγική σφραγίδα, υπάρχουν... οι Βαβυλώνοι γενικότερα, να ξέρετε, χρησιμοποιούσαν αυτόν τον τροχό για μαντικούς σκοπούς και ήταν ένα σύστημα, ένα παλιό σύστημα αστρολογίας. Αν παρατηρήσετε εδώ πέρα, υπάρχει αστρολογικός κύκλος, έτσι, οι Βαβυλώνοι το χρησιμοποιούσαν. Λοιπόν, τώρα αυτό έχει, επειδή είναι ένα μυστηριακό σύμβολο αυτός ο συγκεκριμένος κύκλος, είχε να κάνει με διαδικασίες μαθηματικές, σε μαγείες, σε μυστικισμό, μαγνητισμό, και γενικότερα ήταν η βάση για να αναπτυχθεί η αστρολογία όπως την κατανοούμε σήμερα. Τώρα βέβαια υπάρχουν και τα αιγυπτιακά μυστήρια εδώ πέρα, αυτή εδώ πέρα η αποτύπωση, όπου θέλει να δείξει ότι οι θεοί πολλές φορές άλλοτε είναι ευνοϊκοί απέναντί μας, άλλοτε δεν είναι ευνοϊκοί απέναντί μας. Αν μπορώ να το πω έτσι, εντάξει, γι' αυτό πολλές φορές και εμείς λέμε ακόμα και τώρα «Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες», ας πούμε. Λοιπόν, χωρίς να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Λοιπόν, υπάρχει ο Άσος Κούπα, υπάρχει ο Άσος Πεντάκτηνο, ο Άσος των Ξυφών, ο Άσος Μπαστούνι, που είναι οι μυστικές του σύμβολα. Αυτά εδώ πέρα είναι οι Άσοι, έτσι εδώ πέρα, εδώ πέρα. Αυτά, είναι αυτά σε μυστικό επίπεδο είναι οι Άσοι. Λοιπόν, επίσης έχει να κάνει με την αλλαγή, έχει να κάνει με τους πλανήτες που βρίσκονται σε συγκεκριμένη θέση και πώς μπορούμε να υπερνικήσουμε και κληρονομικά πράγματα, ενώ δηλαδή από το παρελθόν μας κτλ. Και να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Λοιπόν, επίσης εδώ δείχνει τις μεταβολές στη ζωή μας κάθε 4, 8, 12, 16, 22 και 30 χρόνια και κοιτάμε πίσω τα σημαντικά πράγματα και πώς αυτά μας βοήθησαν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Έτσι, δοκιμασίες, αλλά αλλαγές, βάσανα, επιτυχίες, αποτυχίες, γενικά όλα αυτά τα κρύβει μέσα ο τροχός της τύχης. Όμως αντιπροσωπεύει όλες τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες, αλλά όμως και για την καλή και την κακή τύχη που εναλλάσσονται στη ζωή μας και στη ζωή όλων των ανθρώπων. Διότι εκεί αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ο νόμος, ο παράβατος, είναι ότι όλοι περνάμε μέσα από διαδικασίες, όλοι περνάμε μέσα από δυσκολίες, περνάμε μέσα από προκλήσεις, συγγνώμη, άρα έχουμε και το καλό, αν θέλετε, και την αναπόδια, ας το πω έτσι, εντάξει. Εδώ δείχνει αναπόφευκτες ο τροχός τύχης αλλάγες στη ζωή μας, βούληση, πρωτοβουλίες, ευκαιρίες, πεπρωμένο, ευνοϊκό, κέρδη, τύχη. Όλα αυτά λοιπόν είναι ενσωματωμένα στον τροχό της τύχης. Και πάμε τώρα, έτσι μια πολύ μικρή εισαγωγή που σας έκανα, να πάμε στο πρώτο deck και εκτιμάσου τώρα να δούμε εδώ τι πράγματα και θάματα έχουμε να κάνουμε. Λοιπόν, ένα σύμβολο το οποίο είναι για σένα είναι το Θουρισάς. Λοιπόν, Θουρ είναι ρουνικό σύμβολο. Τα ρουνικά σύμβολα, να το ξέρετε, είναι πολύ παλιά σύμβολα, ανήκει στην αλφάβητο, ας πούμε το Vikings, είναι παρμένα όλα από τη φύση. Εντάξει, εδώ έχει να κάνει με τη δύναμη, έχει να κάνει, πρόσεξε να δεις, έχει να κάνει με το ένστικτο, με τη δύναμη του ενστίκτου, έχει να κάνει με το μαγνητισμό, είσαι καταλήτης εσύ και μπορείς να κάνεις ανανέωση γενικότερα της ενέργειάς σου και γενικά θέλεις αλλαγή, σου αρέσουν οι αλλαγές στη ζωή. Αυτό είναι το μυστικό. Είναι τύχη όλα αυτά εδώ πέρα, έτσι. Δηλαδή δείχνει πώς, με ποιο τρόπο μπορείς να ενεργοποιήσεις την τύχη σου. Εδώ τώρα εγώ θα σου ενεργοποιήσω και τρεις κάρτες, οι οποίες θα δείξουν κάποιους αριθμούς. Ο ένας είναι το 19, ο οποίος μας κάνει και το 1, μάλλον μας κάνει, πρόσεξε να δεις τι έχει τώρα το 19. Έχει το 19, είναι το 1 συν 9 μας κάνει 10, το 10 εδώ, και επίσης μας κάνει και το 1. Πατάω στα πόδια μου, αλλάζω την τύχη μου, αλλά είμαι και ένας περήφανος άνθρωπος.
Το επόμενο νούμερο πολύ γρήγορα είναι το 48. Εδώ χρειάζεται να προσέξω αρκετά με τα οικονομικά. Είναι 4 και 8. 4 σημαίνει χτίζω, 8 σημαίνει η εσωτερική μας δύναμη με επιχειρήσεις, με συνεργασίες κτλ. Μας κάνει το 12. Το 12 είναι ένας από τους περίεργους αριθμούς, αλλά είναι δυνατός αριθμός. Το 2 και το 1 μας κάνει 3, που είναι ο αριθμός της ενέργειας. Και κράτα αυτούς τους αριθμούς, κάπου με κάποιο τρόπο θα συντονιστείς. Και εδώ έχουμε το 9 και το 3. Με αντίστοιχο τρόπο, πάλι εδώ το 9 και το 3, τι μας κάνει? Μας κάνει το 12, μας κάνει πάλι 3, άρα δηλαδή έχουμε δύο κάρτες που καταλήγουν σε αριθμό 3 και εδώ σημαίνει ευτυχές τέλος, ότι κάπου κάποια στιγμή όλα τα πράγματα φτάνουν σε μια θετική αποτύπωση, κάπου κλείνουν με ένα θετικό τρόπο σε εσένα. Αστρολογικά αυτό που χρειάζεται εσύ να προσέξεις είναι ο δεύτερος οίκος. Ο δεύτερος οίκος, αγαπημένη μου, έχει να κάνει με τις πηγές εισοδήματος, έχει να κάνει με το χρήμα, να το, εντάξει, ο δεύτερος οίκος έχει να κάνει, αν είναι δυνατός ο οίκος, έτσι, και πώς μπορούμε να τον ενδυναμώσουμε. Φυσικά και μπορούμε να αλλάξουμε έναν δύσκολο οίκο, ο οποίος είναι φορτισμένος αρνητικά. Αλλάζουν όλα. Τίποτα δεν μένει στο μπετόν αρμέ που λένε, τσιμεντώνεται και τελείως και δεν αλλάζει. Όχι. Η ζωή μας διδάσκει ότι όλα τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Σε άλλους λίγο δυσκολότερο, σε άλλους λίγο λιγότερο. Ο δεύτερος οίκος έρχεται όμως να σηματοδοτήσει και να σου πει για όλες αυτές τις δικές σου θετικές αλλαγές στο χρήμα, και στα αποκτήματα. Δεν είναι μόνο το χρήμα, είναι και η ύλη εδώ γενικότερα. Εντάξει. Λοιπόν, ο δεύτερος οίκος έχει να κάνει γενικότερα με πολλά πράγματα. Με την ύλη, με τα αγαθά, με τα αποκτήματα, έτσι. Λοιπόν, και ένας ισχυρός δεύτερος οίκος δείχνει ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στη ζωή μας. Πάμε τώρα στο ρίξιμό μας. Λοιπόν, ένα ρίξιμο. Λοιπόν, πάμε. Πρώτο, πάνω, σκέψεις. Η σκέψη σου, λοιπόν, είναι οι πολλές επιθυμίες που έχεις, αλλά και οι φόβοι οι οποίοι δεν σε βοηθάνε να προχωρήσεις. Είναι η σελήνη, έτσι. Η σελήνη σημαίνει φόβο, σημαίνει ανασφάλεια και δεν βλέπω καθαρά. Και δείχνει και τη δυσκολία και τον μπλοκάρισμά σου να προχωρήσεις, να κάνεις στη ζωή σου πράγματα. Λες, δεν θα τα καταφέρω ή φοβάμαι. Αυτό είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας σε πολλούς ανθρώπους που συναντάμε στη ζωή μας, οι οποίοι ναι, μεν έχουν πολλές ικανότητες, αλλά η πεποίθησή τους, η σκέψη τους δεν τους αφήνει να προχωρήσουν. Για το φιωδό βγήκε και εδώ πέρα. Συνεχίζουμε όμως. Θα κάνω σταυρωτό ειδικό. Λοιπόν, το επόμενο που είναι από το παρελθόν είναι το 6 πεντάκτινο. Κοίταξε να δεις. Εσύ από το παρελθόν είναι καλή κάρτα. Δείχνει την ισορροπία στα οικονομικά, τις αποφάσεις σου, ίσως και κάποια κληρονομικά. Δείχνει τις ισορροπίες και την αρμονία, ότι εντάξει, θέλεις δηλαδή στο κομμάτι το επαγγελματικό, οικονομικό, να κρατάς κάποιες ισορροπίες. Έτσι δηλαδή ο καθένας να αμείβεται δίκαια και ο καθένας να παίρνει αυτό που του αξίζει. Εδώ τώρα δείχνει ένα είδος κιόλας δικαιοσύνης και ζυγαρίας της οποίας κρατάς. Εδώ πέρα τώρα είναι ζώδια καρκίνος, εδώ πέρα έχει να κάνει τα ζώδια του όλα της γης. Μιλάμε και για οροσκόπους. Αυτό είναι καλό, κυρίως είναι από το παρελθόν. Εάν πάμε τώρα ένα κομμάτι προς το μέλλον, είναι να βρεις τη δύναμή σου. 8. Κάπου υπήρχε και εδώ πέρα το 8, έτσι. Το 8 σημαίνει βρίσκω τη δύναμη, προχωράω, κάνω, εμπλέκομαι, περνώ ρίσκα, αισθάνομαι τη δύναμή μου. Έτσι θα ανοίξει λοιπόν η τύχη. Η τύχη είναι αυτό που λένε ευνοεί τους τολμηρούς, όπως και να το κάνουμε. Σε οποιοδήποτε τομέα. Θέλει ενέργεια, θέλει να μην έχεις φόβο και να διατηρείς και τις ισορροπίες της ζωής σου. Να μην πηγαίνεις σε υπερβολές κιόλας. Τι είναι αυτό που έρχεται και σε σταυρώνει? Το σταυρώνει που λέμε είναι να το βρεις στο δρόμο σου, θέλοντας και μην, κάτι σαν μοιραίο, πεπρωμένο. Όχι με την έννοια ότι δεν θα μπορέσεις να το διαχειριστείς. Είναι το τρία κούπα. Το τρία κούπα έχει να κάνει τι είναι αυτό που εσένα σου δίνει χαρά. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που σου δίνουν χαρά, ποιο είναι το αντικείμενο που σου δίνει χαρά, γιατί αν μείνεις μόνο στη χαρά και λες «Α, εγώ χαίρομαι, πράγματος χάρη, να είμαι ευτυχισμένος» και μείνεις εκεί και δεν κάνεις ή ευτυχισμένη και δεν κάνεις προσπάθεια γι' αυτό, τελείωσε, δεν προχωράει το θέμα, έτσι γίνεται. Αυτά είναι που σου λένε και ένας αστρολογικός χάρτης ή μια αριθμολογία ή και τα τάρο. Σου λένε «Είσαι εδώ, αλλά οκ, δεν θα το φτιάξω εγώ, εσύ τι θα κάνεις, εντάξει». Και αυτό που είναι το κεντρικό, εσύ ως κεντρικό σημείο, είναι η αναποφασιστικότητά σου. Δύο ξυφών, επηρεάζεσαι πάρα πολύ από τη σελήνη, από την πανσέλινο και τη νέα σελήνη. Εδώ η νέα σελήνη είναι, μάλλον επηρεάζεσαι 3 έως 7 ημέρες μετά τη νέα σελήνη και μετά την πανσέλινο. Και δεν είναι τυχαίο που βγήκε πάρει λίγο εδώ πέρα η νέα σελήνη, επηρεάζεσαι πολύ. Δες που έχεις τη σελήνη σου στο χάρτη σου, καλό θα ήταν να τη δεις και
πώς σε επηρεάζει και πώς αυτή η σελήνη, μιας και έχει να κάνει με την ψυχή μας και το συναίσθημα, απαιτούν λίγο ένα εμπόδιο. Λοιπόν, το κύριο θέμα μας εδώ δεν ισχύει σε όλους. Όμως αυτό που βγαίνει, και ξέρω ότι με βλέπετε χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή, αλλά το λέμε έτσι γενικά και είναι και σαν, ας το πούμε σαν, όχι οδηγία, σαν έτσι ένα μονοπάτι ρε παιδί που ακολουθούμε, η σελήνη στο χάρτη σου γενικά σε επηρεάζει αρνητικά. Όταν λέμε όμως αρνητικά, δεν σημαίνει ότι είναι να πέσω κάτω και να πεθάνω. Προς Θεού είναι. Οκ, εντάξει, το βλέπω, διότι η σελήνη εδώ έχει να κάνει με την ψυχή, έχει να κάνει με την αποφασιστικότητα και τις δικούς σου φόβους. Φοβάσαι να προχωρήσεις. Φοβάσαι να εξωτερικευτείς. Φοβάσαι να κάνεις, να βρεις τη δύναμή σου. Έχεις, πώς να σου το πω, έχεις συμβιβάσει την προσωπική σου δύναμη για να πετύχεις πράγματα και να γυρίσεις την τύχη σου. Και ναι, η τύχη θέλει, σας το είπα και προηγουμένως στην αρχή, ενεργειακή δύναμη, δύναμη, το οποίο είναι το πείσμα, είναι το δεν θα πέσω κάτω, ναι μεν μπορεί να κλάψεις, να κάνεις, να συναχωρηθείς, αλλά θα προχωρήσεις με δύναμη και δεν θα λυγίσεις, έτσι. Και θα συνεχίσεις, θα σηκωθείς και θα προχωρήσεις. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν, αγαπημένα μου, αγαπημένη μου, την τύχη σου, λοιπόν, γενικότερα σε γενικό επίπεδο, θα έλεγα γενικά και για το 2023, αλλά όμως και σαν μια γενική έννοια και περισσότερο και πιο πέρα από το 23, θα τολμούσα να πω ότι είναι και λίγο άχρονο, δεν έχει χρόνο δηλαδή. Εντάξει, λοιπόν, παίρνω τις πανέμορφες κάρτες μου, τις βάζω πάλι στη θέση τους, γιατί θα βγάλουμε και άλλα πράγματα. Ωραία, ναι. Ωραία, και προχωράμε τώρα να δούμε. Πάμε λοιπόν. Αυτός είναι ο δεύτερος κρύσταλλος, αν τον έχεις επιλέξει. Και πάμε στον δεύτερο τροχό της τύχης. Δεν θα αναλύσω τώρα τον τροχό της τύχης. Μπες στην αρχή λίγο. Θα έχω βάλει από κάτω και χρόνος, οπότε μπορείς να το δεις. Δες αυτόν τον φοβερό, καταπληκτικό τροχό της τύχης μιας άλλης εποχής. Όπου πίσω τι είναι? Είναι μια ρόδα ενός Λούνα Πάρκ. Η κλασική ρόδα. Φοβερό, φοβερή αποτύπωση. Βενετσιάνικο, ιταλικό, πίσω πόσο, 18ος, 19ος αιώνας, 19ος αιώνας περίπου. Τέλος πάντων, δεν έχει τόσο πολύ σημασία. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ο τροχός της τύχης, όπου ευνοεί ότι όλα τα πράγματα αλλάζουν. Εκεί που σε πάνω πέφτεις κάτω και εκεί που σε κάτω ανεβαίνεις, εντάξει. Πάμε όμως τώρα να δούμε, πρωτού ξεκινήσουμε, να δούμε 2-3 πράγματα. Και πρώτα, ρουνικά σύμβολα. Ρουνικά σύμβολα για να δούμε τι έχει να σου πει. Όπα, είναι το Μπερκάνα. Είναι πάρα πολύ καλό. Για να δω κάτι, συγγνώμη. Μου είπα κι εγώ. Εντάξει. Κάτι δικά μου. Λοιπόν, Μπερκάνα. Το Μπερκάνα είναι πολύ καλά. Είναι το Β, έτσι. Και για τους Βίκινγκ ήταν το Μπ, δηλαδή, αλλά είναι το Β. Γέννηση γενικότερα πραγμάτων και πραγματική γέννηση, φυσική γέννηση, αλλά και γέννηση ιδεών, πραγμάτων, μια καινούργια δουλειά είναι γέννηση κάτι καινούργιο, ενός καινούργιου πράγματος, και σε επίπεδο τώρα νοητικό αλλά και φυσικό είσαι σε πολύ, έχεις πολύ δύναμη και ανάπτυξη. Είσαι πάρα πολύ απελευθερωμένο άτομο γενικά, έχεις δυνάμεις αναζωογονητικές, αναγεννητικές. Σου αρέσει περισσότερο το φως και η άνοιξη, όχι τόσο πολύ ο χειμώνας και αυτά, και γενικότερα υπάρχει και μια υπόσχεση που δίνεις στον εαυτό σου εσύ για καινούργια πράγματα και καινούργια ξεκινήματα σε οποιοδήποτε τομέα, εντάξει. Κράτα το αυτό σαν ένα έτσι γενικό, μια γενική έννοια. Λοιπόν, ακάτσα το βάλω όρθιο εδώ πέρα να στέκεται, να το βλέπεις, διότι θα βάλουμε τα υπόλοιπα κάτω. Νούμερα τώρα, 3 νούμεράκια. Το ένα είναι το 48. Βγήκε και προηγουμένως βεβαίως, για κάποιο λόγο έχει βγει μέσα από το σωρό. 4 και 8 μας κάνει 12, μας κάνει 3. Εδώ σημαίνει στα οικονομικά χρειάζεται πειθαρχία. Εάν θέλεις να είσαι σε ένα καλό οικονομικό επίπεδο, μην ξοδεύεις. Μην πάρεις το καινούριο τηλέφωνο, το αχλάδι και το πληρώσεις 3.500 ευρώ για ένα κινητό. Εντάξει, απλά και μόνο για να κάνουμε μούρι. Αν έχεις τη δυνατότητα, κάντο έτσι. Λοιπόν, γιατί πολλές φορές ξεφεύγουμε λίγα και δεν χρησιμοποιούμε και όλες τις δυνατότητες του. Λέω τώρα, το επόμενο είναι το 77, είναι ένας ιδιαίτερος αριθμός, λέγεται κυρίαρχος αριθμός, master numbers, δεν ισχύει στους ανθρώπους σε προσωπικό επίπεδο, ισχύει όμως γενικά. Το 77 είναι πολύ ισχυρός, μας κάνει 77, μας κάνει 14, μας κάνει 5.
σημείωσε αυτά τα νούμερα, για κάποιο λόγο σε επηρεάζουν. Λοιπόν, τι έχει να κάνει με την πνευματικότητα? Όμως το 77 είναι δύο φορές το 7, είναι η υψηλού επίπεδου πνευματικότητα. Το 14 επίσης είναι ένας από τους ιδιαίτερους καρμικούς, ας το πούμε, αριθμούς. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο και το χτίζω και το δημιουργώ σχέσεις και τη δική μας ελευθερία κατ' επέκταση, όπου η προσωπική μας ελευθερία είναι ένα πνευματικό δικαίωμα, να στο πω έτσι, σε ελεύθερη μετάφραση, αλλά το 77 είναι πολύ ισχυρός αριθμός. Πολύ δυνατή ενέργεια, άμα το δεις κιόλας και σαν χρώμα, και ένα άλλο καρμικό εδώ, μάλλον ένα άλλο κυρίαρχο αριθμό, καρμικό βέβαια είναι και αυτό κατά κάποιο τρόπο, είναι το 11. Ο αριθμό 11 λέγεται και ο αγγελιαφόρος του φωτός. Έτσι λέγεται στην αριθμολογία. Το 11 έχει να κάνει με την ατομικότητά μας, έχει να κάνει με την προφητεία, δηλαδή προφητικά όνειρα, έχει να κάνει, ναι, με την τύχη μας, έχει να κάνει, μετά το 10 είναι το 11 που είναι ο επόμενος αριθμός, κάτι θέλει να πει δηλαδή σαν συνέχεια, αλλά το 11 θέλει να σου πει μαζί με το 77, και αν προσθέσω και τα δύο μας κάνει 88, δηλαδή, ξέρετε τώρα εδώ αρχίζουμε και χανόμαστε με τα νούμερα. Είναι η δική σου προσωπική δύναμη, η οποία μπορεί να είναι πραγματικά και απείρη και ανεξάντλητη. Ένα αστρολογικό σύμβολο εδώ, για να δούμε τι θέλει να σου πει, από τους αστροκώδικες εδώ, είναι, ένας πολύ ωραίος κώδικας. Αυτές οι κάρτες λέγονται αστροκώδικες, star codes. Είναι πανέμορφες, έχουν ένα ιδιαίτερο ρήξιμο, γιατί και αυτές οι κάρτες έχουν ρήξιμο, αλλά θα το κάνουμε άλλη φορά. Ο Δίας, λοιπόν. Ο Δίας στην αστρολογία είναι ο πλανήτης της τύχης, ο πλανήτης των δώρων, ο πλανήτης ο οποίος ανοίγει πράγματα, ο πλανήτης ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει στα οικονομικά. Δες λοιπόν αστρολογικά, δες τους αριθμούς αυτούς. Αυτούς δεν ξέρω πώς θα τους χρησιμοποιήσεις. Εγώ απλά σου λέω τους αριθμούς. Λοιπόν, ο Δίας, δες πού έχεις το Δία και αν ο Δίας είναι σε του χάρτη της γέννησής σου, έτσι. Είναι σε ισχυρή θέση και σε ευνοεί. Κοίταξε να δεις, μπορεί να σε ευνοεί. Πρόσεξε να δεις. Μπορεί να σε ευνοεί στην επιστήμη. Μπορεί να σε ευνοεί σε σπουδές. Παιδιά, για μένα, πραγματικά, εγώ θαυμάζω τους σωστούς γιατρούς, οι οποίοι μπορούν και συνδυάζουν τόσα πράγματα. Τους χειρουργούς, εγώ πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους τους θαυμάζω που μπορούν και κάνουν και τι εκπαίδευση και τι έχουν περάσει και πόσα πράγματα έχουν περάσει για να μπορούν να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα και να θεραπεύουν τους ανθρώπους. Δεν προς Θεού υποτιμώ τους υπόλοιπους, έτσι, γιατρούς κτλ. Αλλά εμένα προσωπικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η ιατρική επιστήμη, όπου είναι τόσα πράγματα. Δώρο είναι αυτό. Ένας άνθρωπος να μπορεί να σπουδάσει, να κάνει, να διαβάσει, να είναι σωστός, να ξέρει, να έχει τόσες γνώσεις, για μένα είναι θείο δώρο. Όπως επίσης ένα μαθηματικό μυαλό, όπως επίσης ένας καταπληκτικός αναλυτής, όπως εγώ. Λοιπόν, εντάξει. Και πάει λέγοντας. Αυτό απλά ένα παράδειγμα είπα. Πάμε τώρα στο ρίξιμό μας. Για να δούμε. Ξεκινάμε. Πρώτα απ' όλα, σκέψεις. Βέβαια βγήκε ανάποδα αυτό εδώ, αλλά είναι ένα ωραίο μήνυμα, είναι το 2 πεντάκτηνο, είναι η ισορροπή που προσπαθείς να κρατήσεις τη ζωή σου, έτσι, στο οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή, okay, τα καταφέρνεις όμως. Όπως και να έχει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κάπου τα καταφέρνεις. Η σκέψη σου είναι στα οικονομικά, είναι όμως και στο 2 κούπα. Πρόσεξε να δεις, είχαμε 2 πεντάκτηνο και τώρα έχουμε ένα 2 κούπα. Ένας φοβερός συντονισμός. Το 2 κούπα μπορεί να σημαίνει και αδελφές ψυχές και διδύμες φλόγες, σχέσεις. Η σκέψη σου εσένα είναι στο κομμάτι και των σχέσεων. Είναι και το επαγγελματικό, είναι και οι σχέσεις. Πώς τα εξισορροπώ όλα αυτά? Σου απαντάνε εδώ ότι μπορείς να τα εξισορροπήσεις όλα. Και η οικογένεια και τα ερωτικά σου και τα γκομενικά και τα επαγγελματικά. Όλα μπορείς να τα πετύχεις και αυτό είναι μεγάλη τύχη να μπορείς να εξισορροπήσεις πράγματα, έτσι. Το επόμενο λοιπόν είναι αυτό που θέλουμε να μην το παρελθόν. Εδώ είναι ένας άντρας, εδώ είναι ένας υπότης μπαστούνι, ο οποίος μπορεί να είναι έρωτας, μπορεί να είναι ο σύζυγός σου που είχατε γνωριστεί, αφορά νεαρές βεβαίως ηλικίες, νεαρές ηλικίες. Τώρα να σου πω, κάτω των 42,
Τώρα θα μου πει κάποιο είναι πάνω από 43, δεν είναι νεαρό. Φυσικά και είναι νεαρό, αλλά στα ταρό είναι χωρισμένο λίγο σε ηλικίε. Αλλά α το τολμήσουμε έτσι. Τέλος. Επειδή αφορά και το παρελθόν, είναι μια αρσενική ενέργεια κυρίω, η οποία έχει να κάνει με σένα, έχει να κάνει με κατάκτηση, έχει να κάνει με τον έρωτα, έχει να κάνει με αγάπη, έχει να κάνει με πάθο, με οτιδήποτε. Βάλτε εδώ. Το έζησε όμω. Και το ότι ερωτεύτηκες και το έζησες άσχετα από την κατάληξη. Γιατί άλλοι μπορεί να παντρευτήκατε αυτόν τον άνθρωπο που αγαπήσατε. Άλλοι μπορεί να μείνατε μόνο στο κομμάτι του πάθους και του έρωτα και μετά χωρίσατε. Ό,τι και να είναι, είναι θείο δώρο πραγματικά όποιος έχει καταφέρει και έχει ερωτευτεί. Εντάξει, είδατε πως η τύχη γενικά, το άνοιγμα της τύχης, πόσες έννοιες έχει και δεν είναι μόνο τα φράγκα. Και να παίρνουμε μόνο φράγκα. Παίζει ρόλο, μισό λεπτό. Και τα φράγκα έχουν σημασία, αλλά παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο, έτσι. Εδώ είναι το 9 πεντάκτινο. Εδώ είναι η ολοκλήρωση. Είναι, κοιτάξτε να δείτε μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Δείτε τον ήλιο που περνάει μέσα από την εκκλησία, μέσα από κάποια παράθυρα της εκκλησίας. Φωτίζει αυτούς τους δύο ανθρώπους. Το 9 πεντάκτινο έχει να κάνει πάλι με τα οικονομικά. Εδώ θα έλεγα είναι προς το μέλλον. Εδώ είναι το παρελθόν, εδώ είναι προς το μέλλον, είναι αυτό το οποίο σκέφτεσαι. Υπάρχει μια μοναξία, ίσως υπάρχει μια απομόνωση, μήπως έχετε απομονωθεί, μήπως κάπου μετά χρόνια λίγο έκλεισε ένας κύκλος, έτσι, γιατί και ένας γάμος κλείνει ένας κύκλος. Γάμος σημαίνει ότι κλείνει ο κύκλος, ότι πλέον δεν είμαι ελεύθερος ή ελεύθερη και άλλα πολλά πράγματα. Δεν είναι απόλυτο αυτό που λέω προς Θεού, αλλά λέω έτσι κάποια πράγματα. Το μέλλον όμως δείχνει 9 πεντάκτινο, δεν από τις κακές κάρτες, καλή είναι, αλλά δείχνει και μία απομόνωση, δείχνει και περνάω και μόνος μου ή μόνη μου καλά. Okay, εντάξει. Επίσης μπορεί να σημαίνει και συνεργασία, μπορεί να σημαίνει και ο καθένας έχει και τη δική του δουλειά και τα καταφέρνουμε. Αλλά το 9 πεντάκτινο όμως, για μισό λεπτό ρε παιδιά, για να το σκεφτώ λίγο, γιατί μου έρχεται μια φλασιά εδώ, για μισό λεπτό. 9 πεντάκτινο, για μισό λεπτό. Το 9 πεντάκτινο λοιπόν. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Έχουμε έναν Κρόνο στην Παρθένο κυρίως. Εδώ δείχνει το εισόδημα, δείχνει λίγο την ανταμοιβή, δείχνει την απόκριφη γνώση, τη βοήθεια, ο χαρακτήρας, ίσως και είναι ο χαρακτήρας αυτού του ανθρώπου. Αν είσαι άντρας τώρα, αν είσαι άντρας είσαι εσύ, αυτή είναι μια γυναίκα που ο χαρακτήρας της επηρεάζει, έτσι. Γενικά είναι μια κάρτα που είναι ένας καλός ιονός. Και δείχνει ότι παρόλα τα επόδια που μπορεί να υπάρξουν στη ζωή σου, έχεις δυνατότητα να ξεπεράσεις. Αυτό ήθελα λοιπόν να κάνω και να πω. Και εδώ οι κάρτες βεβαίως χωριστήκαν και στη μέση λίγο. Πάμε να δούμε αυτό το οποίο σε έρχεται. Σε σταυρώνει που λένε έρχεται στα πόδια σου, λέει είναι ο θάνατος. Τώρα θα μου πεις οφρεακάς, καλά το πήγες και τώρα τι μου πετάς εδώ πέρα στα πόδια. Κοίταξε να δεις. Πολλές ερμηνείες, πολλές απόψεις. Πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε για αυτή την κάρτα. Το ένα είναι πρόσεχε την υγεία σου. Γενικά. Το λέμε γενικά. Προσέχουμε, έτσι. Μην μου καπνεί 45 τσιγάρα, πόσο λένε, 7 πακέτα την ημέρα. Μην τρως και γίνεσαι δεν ξέρω τι. Και καπνίζεις. Δηλαδή θέλω να πω, χρειάζεται, λέω απλά ένα παράδειγμα. Εδώ χρειάζεται check-ups, χρειάζεται να προσέχουμε την υγεία μας. Προληπτικά. Η πρόληψη είναι η υγεία. Το άλλο είναι ότι έχεις περάσει μέσα από δύσκολες καταστάσεις. Έχεις χάσει ανθρώπους δικούς σου. Αυτό, θέλοντας και μη, ήταν κατά κάποιο τρόπο αυτό που λέμε το γύρισμα της τύχης. Ήταν μοιραίο, αν θέλεις. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε περάσει από τέτοια πράγματα. Το οποίο σε σημάδεψε. Δεν ήταν όμως για να σε ρίξει κάτω. Ήταν για να σου δείξει ότι υπάρχει, γιατί αυτή η κάρτα έχει ένα νόημα. Και ξέρεις ποιο είναι αυτό το νόημα. Είναι το ζήσε. Εσύ ζεις, ναι. Και πολλές φορές λέμε, αχ Θεέ μου, γιατί δεν πήρες εμένα. Και... δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι το ζήσε εδώ. Όσο και αν αυτό ακούγεται μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες αυτά, ζήσε όσες στιγμές μένουν σε όλους μας βεβαίως, με όποιο τρόπο μπορείς. Ζήσε, αυτή η κάρτα αυτό σου λέει, το ζήσε. Έχεις αναμνήσεις, έχεις πράγματα από όλα αυτά, ξέρω ότι είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο και αυτή από τις κάρτες είναι από τις πιο δύσκολες κάρτες. Και άντε να την εξηγήσεις τώρα και στον κάθε άνθρωπο και να την πεις θέλει ιδιαίτερο τρόπο. Δείχνει και το φυσικό θάνατο που πέρασες. Δείχνει ίσως σε κάποιες περιπτώσεις και το φυσικό θάνατο κάποιων ανθρώπων που είναι έτοιμοι να φύγουν και να περάσουν σε μια άλλη διάσταση. Λέμε τώρα γενικά, εντάξει.
Δεν θέλω, δεν είμαι μάντης, το λέω, δεν είμαι μάντης. Απλά λέω τι, πώς εξηγούνται τα ταρό και γιατί είναι από τις δύσκολες κάρτες αυτές. Λοιπόν, δείχνει επίσης θέματα υγείας, τα προσέχουμε και δείχνει και το τέλος κάποιων καταστάσεων. Εδώ μπορεί να είναι και ένας χωρισμός, έτσι. Λοιπόν, γιατί τελειώνουν κάποια πράγματα. Τι, μας τέλειωσε η αγάπη, μας τέλειωσε. Μας τέλειωσε ο έρωτας, ναι, μας τέλειωσε. Τέλειωσε μια φιλία, ναι, μας τέλειωσε. Τέλειωσε μια δουλειά, ναι, μας τέλειωσε. Όσο και αν εμείς προσπαθούμε να το αλλάξουμε, τέλειωσε. Πολλές φορές έρχεται η ζωή έτσι και μας βάζει σε μια δύσκολη, σε ένα δύσκολο μονοπάτι. Όπως και να το κάνουμε, ρε παιδιά. Έτσι είναι. Αυτή είναι η ζωή. Δεν χρειάζεται τα ταρό να σου το πούν ή η αστρολογία. Έτσι, δηλαδή και να μην έχεις καν σχέση με τα ταρό και αυτά, έτσι είναι. Είναι δύσκολο. Και το κεντρικό σημείο που είσαι εσύ, αυτό είναι πολύ καλό, θέλει να σου δείξει λοιπόν ότι η ζωή είναι ένας κύκλος. Πάθος, έρωτας, το χρήμα που είδαμε προηγουμένως έτσι με το δύο πεντάκτηνο, ότι εδώ υπάρχει εύνοια και γνώσεις και ανταμοιβές, υπάρχουν πράγματα τα οποία τελειώνουν στη ζωή μας, να το πω έτσι γενικά, και ξεκινάμε κάτι καινούργιο, πάμε κάπου αλλού. Εδώ είναι το 6 λοιπόν, το 6 μπαστούνι εδώ. Θέλει να σου δείξει ότι ναι, κρατάμε ισορροπίες, ότι μπορούμε να κάνουμε και καινούρια πράγματα στη ζωή μας, αυτά που μας αρέσουν, μέσα από όμορφες καταστάσεις, όμορφες στιγμές, γιατί εδώ είναι μια πολύ όμορφη εικόνα, δείχνει τις όμορφες στιγμές. Το έξι μπαστούνι εδώ δείχνει και κρατάω τις ισορροπίες και βρίσκω τη δύναμή μου και μπορώ και προχωράω και κάνω πράγματα όμορφα στη ζωή μου, αυτά τα οποία θέλω, έτσι πολύ πολύ γενικά. Μπορεί να είναι και ταξίδια εδώ, μπορεί να είναι και μετακίνηση, μπορεί να είναι και σπουδές, μπορεί να είναι και οικογένεια και φροντίδα. Και πάλι εδώ όμως βγαίνει σε ένα επίπεδο και η φροντίδα γενικότερα της υγείας μας. Εδώ το πολύ καλό είναι, το 6 μπαστούνι σημαίνει ότι έχω και δυνατή ενέργεια. Έχω και φωτιά, έτσι, ενέργεια μέσα το σώμα, είναι δυνατό. Και άρα και μπορώ να κάνω και να αλλάξω και πολλά πράγματα. Λοιπόν, είδες πως όλα έρχονται και δένουν με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Έτσι είναι. Ωραία. Πάει και το δεύτερο πακέτο. Λοιπόν, τα μαζεύω εδώ για να πάμε μετά να μπούμε, φέρτα εδώ, στο τρίτο πακέτο. Λοιπόν, ευχαριστούμε το δεύτερο πακετάκι μας, τα βάζω εγώ εδώ, φεύγει και αυτός ο κρύσταλλος. Έρχεται λοιπόν, ποιο είχαμε βάλει αυτό, δεν είχαμε βάλει, αυτόν είχαμε βάλει. Sorry παιδιά, ένα λεπτό. Εδώ και εδώ και εδώ αυτή η πετρούλα. Ο κρύσταλλος βασικά δεν είναι πέτρα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, όπα. Αυτός είναι ο τροχός της τύχης αυτής της κάρτας, αυτού του ντεκ που επέλεξες, δες το και από κοντά. Ιδιαίτερο, φοβερή συμβολισμή, ο Λέων, εδώ ένας Άγιος, εδώ ο άνθρωπος, εδώ το ζώδιο του Ταύρου κτλ. Δεν θα το αναλύσω τώρα περισσότερο, για να μην σπαταλάμε χρόνο και σας μπερδεύω κιόλας. Πάμε όμως τώρα σε ένα ρουνικό σύμβολο, να δούμε δηλαδή εσύ με τι συντονίζεσαι. Εντάξει, λοιπόν, για να δούμε. Το ένα πράγμα που συντονίζεσαι είναι το Ingwaz. Πρόσεξε να δεις αυτό, μάλλον όλα αυτά που βλέπουμε στα ρουνικά σύμβολα μπορεί να υπάρχουν και στα χέρια μας, έτσι, στις παλάμες μας. Το Ingwaz λοιπόν όμως δείχνει μία πολύ δυνατότητα όσον αφορά στην εσωτερική σου δύναμη. Έχεις πολλές αρετές, έχεις μια κοινή λογική, έχεις δυνάμεις, αγαπάς την οικογένεια, αν είσαι άντρας θες να γίνεις πατέρας, αν είσαι γυναίκα σου αρέσει να γίνεις μάνα, μητέρα, υπάρχει αγάπη, υπάρχει φροντίδα, γενικότερα υπάρχει αυτό που λέμε η ανθρώπινη ζεστασιά, η ανθρώπινη αγάπη, έτσι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά έχουν αυτό το χάρισμα και αυτή τη δύναμη και αυτό το ταλέντο και την ικανότητα με τη δύναμη τους να αγαπάνε τους ανθρώπους, να τους προστατεύουν και να τους φροντίζουν. Γενικά συμβολίζει και το σπίτι μας. Έχετε το υπόψη σου. Πάμε τώρα να δούμε τα νούμεράκια μας, πώς έρχονται. Ας τα βάλω εδώ. Πώς έρχονται τα νούμερα τώρα. Για να δούμε. Τι νούμερα θα βγουν σε σένα. Είπαμε τύχη και βγαίνουν νούμερα. Εδώ είναι το 88. Άλλος κυρίαρχος αριθμός. Δύο οκτάρια. Εδώ έχει να κάνει με την αυθονία. Η αυθονία και εδώ. Όταν λέμε αυθονία, εννοούμε σε πολλά πράγματα.
Μπορεί να είναι ένα σπίτι το οποίο να μην έχει το φοβερό το εισόδημα, όμως να έχει αυθονία, έτσι. Όλα τα καλά του κόσμου. Και φαγητό και κρασί και μπύρα και, πώς να σου το πω, και φρούτα και γλυκά. Είναι αυθονία. Αυθονία είναι η αγάπη. Αυθονία είναι οι άνθρωποι. Αυθονία είναι ότι έχουμε την υγεία μας. Οπότε όταν τα έχεις όλα αυτά, είσαι σε μία αυθονία. Ναι, βεβαίως, υπάρχει και η υπερβολή. Κάποιοι άνθρωποι έχουν και παλάτι 1500 τετραγωνικά και μένουν μέσα, το οποίο όμως μπορεί να... Μην ακριβώρω και τα λέω αυτά. Όμως το 88 έχει να κάνει γενικά με την αυθονία και πώς μπορούμε να την πετύχουμε. Το επόμενο έχει να κάνει γενικά με την άσκηση. Το 67. Εδώ 8 και 8 μας κάνει 16, ένας καρμικός αριθμός, και καταλήγει και μας κάνει μετά το 7. Δες πώς από έναν αριθμό διπλό γεννιέται ένας άλλος αριθμός και φτάνουμε στο 7, που είναι η πνευματικότητα και η προστασία. Εδώ έχουμε το 6 και το 7. Τι μας κάνει 6 και 7? Μας κάνει λοιπόν τον αριθμό 13. Ο 13 είναι ένας ιδιαίτερος αριθμός και αυτός, και μας κάνει το 4, που το 4 σημαίνει χτίζω. Σημαίνει φτιάχνω. Σημαίνει επίσης το σπίτι μας. Πώς έρχεται και συνδέεται με εδώ πέρα, ε? Σημαίνει επίσης το 4, σημαίνει, μπορεί να είναι και ο 4ος οίκος αστρολογικά, ε? Που είναι εκεί ο 4ος οίκος, σημαίνει και ο πατέρας. Θέματα του πατέρα λοιπόν. Λέμε τώρα όμως. Και το άλλο είναι το 7 και το 4. 7 και 4 μας κάνει 12. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Μας κάνει 11. Και μας κάνει τον αριθμό 2, που ο αριθμός 2 μετά είναι η συνεργασία. Εγώ απλά βγάζω κάποια νούμερα για να τα δείτε εσείς και να δείτε πώς αυτά δονούνται μέσα σας και πώς σας κάνουν κλικ ή όχι. Εντάξει. Και πάμε μία από τις εδώ ειδικές αστροκώδικες. Εμείς κάνουμε αστροϊστορίες εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ έχει βγει μία ιδιαίτερη κάρτα που είναι η εστία. Και η εστία έχει να κάνει με την υγεία, με θέματα υγείας. Είναι μια ιδιαίτερη, ένα ιδιαίτερο σημείο στον αστρολογικό χάρτη. Η εστία πάντως έχει να κάνει με το σπίτι μας. Πώς σας προηγούμενος, έχει τις 4 κολόνες, είδατε πώς βγαίνουν όλα. Ε? Το σπιτικό, η οικογένεια και γενικότερα με θέματα... κοιτάξτε, και θέματα υγείας, αλλά και θέματα καρδιάς. Πώς η καρδιά δηλαδή ανοίγεται. Και φυσικά και εδώ τον αριθμό 32, αν κάπου και αυτό σας κάνει εσάς ένα κλικ. Εντάξει, πάμε. Ναι, υγεία, καρδιά, φροντίδα, η αγάπη, το σπιτικό μας, η οικογένειά μας, που είναι τα πράγματα που αγαπάμε, οι άνθρωποι μας, τα παιδιά μας, η οικογένειά μας, τα αδέρφια μας, ό,τι θέλετε εσείς. Οι σκέψεις σου λοιπόν που έρχονται για το άνοιγμα της τύχης γενικότερα, αυτά είναι εδώ πέρα όλα σημεία, είναι ότι σε εμποδίζουν διότι νιώθεις μεγάλο ανταγωνισμό. Αν μιλάγαμε τώρα και μόλις βρέακας, να σου πω κάτι. Ναι, μου λες για την τύχη, αριθμός 7 και εδώ, ο αριθμός 7 που είδαμε και προηγουμένως, που σημαίνει έχεις ευλογίες, έχεις προστασία, έχεις δυσκολίες, βέβαια, γιατί ο αριθμός 7 έχει μια διπλή έννοια. Έχει την έννοια και της προστασίας, αλλά και του ανταγωνισμού ή των χαμηλών δονήσεων που ελκύεις. Θα μου έλεγες λοιπόν, αν μιλάγαμε, ότι ξέρεις, βρεσιάκας, καλά όλα αυτά που με λες, αλλά υπάρχει ανταγωνισμός. Με κυνηγάνε. Η οικογένειά μου, η αδερφή μου, ο αδερφός μου, ένας ο άλλος, σε θέματα επαγγελματικά, ερωτικής φύσεως, αυτά, και μου δυσκολεύουν την τύχη. Ακριβώς αυτό είναι. Και είναι η σκέψη σου. Λέω γενικά, έτσι, προσέξτε. Λέω γενικά. Αντιζηλίες και άνθρωποι οι οποίοι σας επιβουλεύονται και σας δυσκολεύουν γενικότερα τη ζωή. Και με αυτή τη σκέψη πας και λες, ρε παιδί μου, αν ο άλλος εμένα με αντιμάχεται, αν ο άλλος με ανταγωνίζεται με τέτοιο τρόπο που είναι, πώς να σου το πω, θέμα, ξέρω εγώ, ζωής και θανάτου πλέον, πώς θα μπορέσω εγώ να φτιάξω την τύχη μου? Τώρα ξέρεις. Διότι όταν εσύ είσαι έτσι εδώ και δεν μασάς, αρχίζεις λοιπόν και δυναμώνεις και λες μπάστα μάγκα μέχρι εκεί. Πάμε τώρα στο επόμενο. Το επόμενο λοιπόν είναι μια σελήνη, είναι η φοβία σου. Έχεις φοβίες. Και από το παρελθόν πολλές είχες πάρα πολλές φοβίες, πολλά σκοτεινά πράγματα. Ενώ τώρα εδώ μπορεί να υπήρξε και μια, εδώ είναι ζώδια της φωτιάς.
εδώ είναι ο καρκίνος γενικότερα, μπορεί να υπήρξε και μία γυναίκα, ίσως μία μάνα, η οποία να σε επηρέασε και λίγο, όχι και τόσο θετικά γενικότερα, και να σε φόβιζε ή να σου ενστάλλαξε μέσα σου το φόβο. Αλλά εδώ όμως γενικά σημαίνει ότι στο παρελθόν πέρασες γενικότερα και πολύ δύσκολα και αρκετές ανασφάλειες. Πέρασες μέσα από αρκετές ανασφάλειες. Το μέλλον όμως είναι πολύ λαμπρό και είναι πάλι δύο μπαστούνι, αλλαγή εδώ περιβάλλοντος, και σημαίνει κάνω σχέδια για το μέλλον. Να τι τύχει, πώς αλλάζει. Κάνω σχέδια για το μέλλον, όπου όχι μόνο κάνω απλά σχέδια, εντάξει, αλλά επίσης μπορώ και φτιάχνω το μέλλον, κάνω σχέδια για να φύγω, για να κάνω, να αλλάξω τη ζωή μου, έτσι, συγκλονιστικό. Τι είναι αυτό που έρχεται λοιπόν και σε σταυρώνει, είναι η δύναμη. Θα το βρεις μπροστά σου. Τι εννοώ. Δεν εννοώ κάτι κακό, εννοώ κάτι πολύ καλό, διότι η δύναμη, ο αριθμός 8 και εδώ, έρχεται να σου πει ότι βρες τη δύναμη σου, ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου. Για να αλλάξει τύχη χρειάζεσαι δύναμη, εσωτερική δύναμη, πνευματική δύναμη, νοητική δύναμη, ψυχική δύναμη, σωματική δύναμη, για να μπορέσεις να αντέξεις. Αυτά είναι μαθήματα. Υπάρχει, θα σας το πω λίγο διαφορετικά, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Έχω κάνει νευρογλωσσικό προγραμματισμό. Σας το έχω ξαναπεί σε κάποια άλλα βίντεο, το οποίο είναι συγκλονιστικό για μένα. Είναι ένα κομμάτι της ψυχολογίας, δεν είναι ακριβώς ψυχολογία, λοιπόν. Τι γίνεται λοιπόν αν πραγματικά είσαι άφοβος, άφοβη? Δεν φοβάσαι. Πραγματικά δεν φοβάσαι. Πρόσεξε, όχι το ανόητος, δεν εννοώ από την ανοησία, εννοώ πραγματικά να μην μασάς πουθενά. Μήπως αυτό είναι και το μυστικό της τύχης κάποιων ανθρώπων που δεν μασάνε, δεν λυγίσανε. Λέω τώρα. Απλά βάζω έτσι σαν ένα προβληματισμό. Αν μπορούσατε να μπείτε σε αυτή την κατάσταση ότι δεν φοβάμαι τίποτα, χωρίς να είναι το ανώριμο, έτσι, το μη σοβαρό και το δεν φοβάμαι και κάνω ρίσκα εντελώς χαζομάρες. Λοιπόν, δεν εννοεί αυτό εδώ πέρα. Εννοεί την εσωτερική δύναμη και ότι έχω κατασταλάξει μέσα μου, νιώθω τόσο δυνατός, τόσο δυνατή, που τίποτα δεν μας σταματά. Ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι η δυναμική, εγώ στο τέλος θα τα καταφέρω. Και το κεντρικό πρόσωπο είσαι εσύ, πάλι έχει βγει μπαστούν, πολύ ενέργεια εδώ, έχει βγει πάρα πολύ ενέργεια, που είναι πολύ καλό, που είναι το 6 μπαστούνι, που είναι η κάρτα της νίκης. Ό,τι και αν είναι, εδώ αυτό το οποίο σου λέει, εσύ με αυτό με το οποίο συντονίζεσαι, είναι με τη νίκη, όχι την ήττα, με τη νίκη. Συντονίζεσαι με πολύ ισχυρές ενέργειες, με πολύ έτσι ενέργεια, πολύ δυνατά πράγματα, και είναι η κάρτα της νίκης. Δεν έχω να σου πω περισσότερα πάνω σε αυτή την κάρτα. Δεν χρειάζεται να σου πω. Μπαίνεις στην κάρτα της νίκης. Νικάς. Μπορείς να νικήσεις. Ξέρεις τι να νικάς τον ανταγωνισμό. Να νικάς τον αντίπαλο ή την αντίπαλο. Τι εννοώ. Να κερδίσεις εσύ τον άντρα που αγαπάς. Λέω τώρα και να νικήσεις. Λέω τώρα γενικά, μιλάμε γενικά, έτσι, μιλάμε σε ένα πολύ γενικό πλαίσιο. Ξέρεις τι είναι να νικήσεις και να πάρεις εσύ τη δουλειά από 300 που έχουν στείλει βιογραφικό σε μια δουλειά, λέω τώρα. Ξέρεις τι είναι να νικήσεις, θα μου πεις, μα οι άλλοι, ο καθένας έχει το προσωπικό του σχέδιο. Λέμε τώρα γενικά, εντάξει, δεν βάζουμε εδώ. Ξέρεις τι είναι να νικήσεις εσύ ακόμα και σε μια λογομαχία με σωστά επιχειρήματα. Έτσι αλλάζει η τύχη. Ξέρεις την άξιση της σωστή επιχειρηματολογία. Ξέρεις όταν είναι να νικήσεις, λέω, να νικήσεις εντός εισαγωγικών τον προϊστάμενό σου, όταν έχει άδικο προϊστάμενό σου και εσύ με ήρεμο τρόπο του εξηγείς. Δεν φοβάσαι, πρόσεξε να δεις πως όλα ταιριάζουν. Δεν φοβάσαι, του έχεις δύναμη εσωτερική, του εξηγείς, ξέρεις ότι θα είναι ανταγωνισμός, αλλά στο τέλος νικάς διότι έχει σωστά επιχειρήματα και κοιτάς το μέλλον και του λες, ναι, ξέρετε όμως, αν το κάνουμε αυτό, θα γίνει αυτό, αυτό και αυτό. Μπαπ. Μπαπ, βεντούζα που λένε. Γενικά παραδείγματα δίνω τώρα από τη ζωή παρμένα, στα οποία ξέρω ότι ταιριάζουν σε πάρα πολλούς, γιατί η νίκη και ο τροχός της τύχης ανοίγει με διάφορους τρόπους. Εδώ ανοίγουμε το γενικό πλαίσιο για να δεις πώς μπορείς να ανοίξεις την τύχη σου. Με το να μην φοβάσαι. Κεντρικό νόημα λοιπόν. Τα μαζεύω, γιατί δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Εντάξει, συντονίζεστε, είμαστε ok.
Περνάτε ρε καλά ή... θα περνάτε καλά, εντάξει, δεν μπορεί να περνάτε καλά. Με τόσα πράγματα που κάνουμε όμορφα εδώ. Λοιπόν, τα μαζεύω. Για να πάμε λοιπόν μετά στο τέταρτο deck. Θα μπορούσα να βάλουμε και άλλα decks, αλλά τέλος πάντων να μην το κρατήσουμε σε πολύ αυτό. Και γίνει κουραστικό μετά, γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Κοιτάξτε εδώ τώρα χρώματα, κοιτάξτε εδώ καρτάρα, κοιτάξτε εδώ τραπουλάρα. Τέταρτο deck. Ο τροχός της τύχης λοιπόν, η αλλαγή της τύχης, εκπληκτικό άνοιγμα της τύχης γενικότερα και για το 23 αλλά και για πιο πέρα, έτσι. Θα έλεγα και λίγο άχρονο, εντάξει, ας το κρατήσουμε έτσι και βλέπουμε, το βάζω έτσι εγώ. Και είναι το ουρούζ, ουρούζ, φοβερό ρουνικά σύμβολα λοιπόν. Δείχνει τη ρωμαλαία δύναμη του σώματος. Δείχνει το όλο σου το εσωτερικό δυναμικό που έχεις, το οποίο είναι λίγο ατίθασο, έτσι. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Ατίθαση με την ωραία την έννοια. Είναι η στιγμή που μαθαίνεις εσύ και από μένα τώρα ότι έχεις πολλά μεγάλα επίπεδα ενέργειας και πολύ καλή υγεία, μπορείς να έχεις πολύ καλή υγεία, ελευθερία, ενέργεια, δράση, κουράγιο, πολύ πολύ δύναμη, καταλαβαίνεις και μπορείς να έχεις και πολύ σοφία. Ένα απλό πεταλάκι είναι εδώ να το δεις, έτσι σαν πέταλο είναι. Μπορεί να υπάρχει, είπαμε, και στο χέρι μας. Εάν υπάρχει, κάτι σημαίνει. Όλα αυτά τα σύμβολα είναι παρμένα από τη φύση. Σας το λέω, δεν είναι σύμβολα που βγάλε κάποιος από το μυαλό του κτλ. Μάλλον ήρθαν σαν έμπνευση, αλλά είναι όλα από τη σοφία της φύσης και από εκεί φτιάχτηκε και το αλφάβητο των Vikings. Τώρα βεβαίως ναι, θέλει προσοχή, διότι αυτά τα σύμβολα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με εντελώς λάθος τρόπο. Δεν λέω κάτι περισσότερο. Θέλει βέβαια κάποιος να έχει σπουδάσει τουλάχιστον 10 χρόνια ρουνικά σύμβολα για να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει με πολύ έτσι ιδιαίτερο τρόπο και ιδιαίτερους συνδυασμούς. Ναι, ναι, καλά ακούσα. Κάποια πράγματα στις εσωτερικές τέχνες που κάνουμε χρειάζεται απίστευτη γνώση, πολύ μεγάλη κατανόηση και για τον εγκέφαλό σου πραγματικά. Μπορεί να καεί πραγματικά ο εγκέφαλος, έτσι. Γιατί οι ενέργειες και οι πληροφορίες και οι γνώσεις είναι τόσες πολλές και πολύπλοκες καμιά φορά που τέλος πάντων. Απλά σας το λέω έτσι σαν πληροφορία να το γνωρίζετε, γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τα ρουνικά σύμβολα, δεν τα έχω κατακτήσει όμως, φίλες και φίλοι. Και πάμε τώρα στο 22 και βεβαίως έρχεται να μου το επιβεβαιώσει και μου λέει το 22 εδώ ότι είναι η διέστηση. Ο αριθμός 2, 2 φορές το 2, έχει και τη δύναμη του 2, έχει και τη δύναμη του 4. Το 4 σημαίνει και εδώ χτίζω. Χτίζω την πνευματικότητά μου και για να τη χτίσεις την πνευματικότητά σου μπορεί να περάσουν και 22 χρόνια, αγαπητέ μου. Ναι. Καλά ακούσατε. Πολλές φορές για να κατακτήσουμε στη μεταφυσική κάποια πράγματα χρειάζεται πολύ καιρός. Πέρα από αυτό όμως, ακόμα και για εσάς χρειάζεται υπομονή, διέστηση. Αυτή είναι η κάρτα, είναι ένας κυρίαρχος αριθμός, λέγεται master number, είναι, λέγεται και αριθμός του χτίστη. Ναι. Αυτές τις ορολογίες τις έχουν πάρει οι τέκτονες και τα έχουν κάνει δικά τους, τα έχουν οικειοποιηθεί, ενώ υπήρχαν στην αριθμολογία με διαφορετικό τρόπο. Ο χτίστης όμως είναι αυτός ο οποίος πραγματικά χτίζει. Μπορεί να είναι αρχιτέκτονας στην πραγματική ζωή, σαν επάγγελμα, έτσι. Είναι αυτός που έχει χτίσει σπίτι, είναι αυτός που έχει χτίσει οικογένεια, είναι αυτός που έχει χτίσει μια επιχείρηση, είναι αυτός που χτίζει στη ζωή του, έχει χτίσει μια αγάπη, έναν έρωτα. Τα βάζουμε όλα κάτω και τα λέμε ότι έτσι είναι. Έχει χτίσει μια καριέρα, έχει χτίσει σπουδές, γνώσεις. Π.χ. για να γίνει κάποιος γιατρός θέλει πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Θέλει μια ολόκληρη ζωή που λένε. Λοιπόν, όμως είναι ο αριθμός 22. Ένας από τους πολύ δυνατούς αριθμούς. Το 9, ο αριθμός 9, που είναι η ολοκλήρωση των πραγμάτων. Δυνατός αριθμός περιέχει όλες τις ενέργειες από το 1 έως και το 8. Γιατί 8 και 1 μας κάνει 9, έτσι. Και τι σου λέει, κάνω ένα κύκλο και γυρνάω πάλι πίσω. Εν νέο. Κλείνει κάτι, εν περιέχεται μέσα και γυρνάω πάλι πίσω στη ζωή. Γιατί η ζωή είναι ένας κύκλος. Αυτό θέλω να σου πει εδώ. Όμως σημαίνει ότι στη ζωή σου κάποια πράγματα ολοκληρώθηκαν, είτε με επιτυχία, είτε με λιγότερο επιτυχία, ολοκληρώθηκαν όμως για κάποιο λόγο.
Και όμως είναι ένας από τους αριθμούς ο οποίος μπορεί να σου δίνει τύχη και να είναι και συμβολικός αριθμός. Και έχουμε έναν άλλο κυρίαρχο αριθμό εδώ. Είναι ο 66, που είναι η θεραπεία. Σε όλα τα επίπεδα. Όταν λέμε με θεραπεία, ψυχική, θες, νοητική, πνευματική, σωματική, ενεργειακή, ναι, ναι, υπάρχουν πολλών ειδών θεραπείες. Το 66 εδώ μπορεί να δείχνει και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τέχνη πάνω σε αυτό το κομμάτι, να χτίσει δηλαδή πάνω σε αυτό, γιατί έχει και τη δύναμη και τη σοφία. Βεβαίως το 6 μας κάνει 12 και μας κάνει 3. Το 12 τι είναι, το 12 σημαίνει στα ταρό είναι ο κρεμασμένος. Κατανόηση. Θυσία. Θυσίασα το χρόνο μου για να μάθω. Θυσίασα χρόνο για να χτίσω. Το 66 έχει να κάνει με την οικογένεια, αλλά με την αρμονία και με τις ισορροπίες. Κυρίως όμως εδώ βγαίνει η θεραπεία. Για κάποιο λόγο βγαίνει η θεραπεία. Είσαι θεραπευτής. Κάνεις κάποια πράγματα. Ασχολείσαι με θεραπεία ή γενικότερα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Και το άλλο που βγαίνει, λοιπόν, εδώ έχει βγει και ο αριθμός 56 βέβαια. Εδώ δείχνει τα progressions που σημαίνει στην αστρολογία είναι τα πράγματα τα οποία προχωράνε στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Είναι το ταξίδι. Το ταξίδι της ζωής, θέλω να σου πει. Είναι συμβολικό εδώ. Το ταξίδι της ζωής έχει πολλά πράγματα. Έχει και θεραπεία, έχει και χτίσιμο και διέστηση, αλλά και κάποια πράγματα κλείνουν κάποια στιγμή γιατί πρέπει να κλείσουν. Κλείσουμε κεφαλαίων και πάμε βούρια νέες εμπειρίες. Έτσι γίνεται. Έτσι είναι. Αυτή είναι η ζωή. Έτσι είναι τα πράγματα. Και έτσι θέλω να σου πει ότι η τύχη δεν είναι μόνο, ρε παιδιά, κερδίζω. Δεν είναι μόνο, είναι και χάνω. Είναι και ότι κρατάω και τις ισορροπίες στη ζωή μου. Είναι ότι πολλές φορές ναι, βρίσκομαι μπροστά σε κάτι δύσκολο και περιμένω να ολοκληρωθεί κιόλας. Η σκέψη σου λοιπόν είναι στην οικογένεια, είναι το 10, είναι το 10 κουπά, πολύ καλή κάρτα. Σου αρέσει η οικογένεια, σου αρέσει οποιαδήποτε μορφή οικογένεια, έτσι, γιατί εδώ μπορεί να έχει και σκυλάκια και γατάκια και δεν ξέρω τι. Λοιπόν. Βέβαια, εδώ δείχνει τη φυσική οικογένεια, η αγάπη, ο έρωτας, έχεις χτίσει την οικογένειά σου, την ευτυχία, παίρνεις ευτυχία, παίρνεις δύναμη, είναι και η σκέψη σου, δηλαδή η σκέψη σου είναι και στην οικογένεια, στα παιδιά, στο ένα, στο άλλο, στο σύζυγο, στην αδερφή σου, στους γονείς σου, να είναι καλά, να περνάνε καλά. Γενικά, σ' αρέσει να περνάμε καλά, ρε παιδί μου, να υπάρχει ευτυχία, ευτυχία. Και ο τροχός της τύχης θέλει να σου πει εδώ ότι δεν είναι μόνο τα φράγκα που είπα προηγουμένως, παίζουν ρόλο για αυτά, ναι. Αλλά είναι και ευτυχία, ρε παιδί, να αισθανόμαστε. Γιατί πολλές φορές το χρήμα, μάλλον στο κυνήγι του χρήματος, μπορεί να χάσουμε την ψυχή μας, μπορεί να χάσουμε τον εαυτό μας. Σκεφτείτε το. Μπορεί να μην συμφωνήσετε, αλλά ο ήλιος, πολύ δυνατή κάρτα. Όχι, λάθος, δεν είναι ο ήλιος, μπερδεύτηκα. Πάλι έχει βγει η σελήνη. Προσέξτε να δείτε, έχει βγει η σελήνη σε διάφορες φάσεις. Λοιπόν, η σελήνη είναι η φόβη μας, είναι οι ανασφάλειές μας. Είμαστε όλοι άνθρωποι γεμάτοι ανασφάλεια σε πολλά επίπεδα. Για τη ζωή μας, για τα οικονομικά μας, για τον ερωτά μας, για την οικογένειά μας, για την υγεία μας. Είναι ανασφάλειες αυτές. Ναι, όντως είναι και ανθρώπινο. Προέρχεσαι λοιπόν από το παρελθόν σε πολλά πράγματα τα οποία υπήρχαν και λίγο σκοτεινές περίοδοι στη ζωή σου, όπου πέρασες δύσκολα. Αυτό που χρειάζεται να προσέξεις, ναι, είναι ότι κοίταξε να δεις, έρχονται και εμπόδια. Αυτό το οποίο, γιατί εδώ είναι ο διάβολος. Ο διάβολος σημαίνει πάντα εμπόδια. Υπάρχει όμως το εξής με αυτή την κάρτα την περίεργη. Πρώτα απ' όλα σημαίνει φιλοδοξία. Σημαίνει ότι είναι μια κάρτα φιλοδοξίας. Εδώ είναι η εγώκερη, εδώ είναι νερό. Οι κούπες είναι όλα τα ζώδια του νερού. Εδώ είναι καρκίνος πάλι που έχει να κάνει και ζώδιο και οροσκόπος. Όπου σε σένα κολλάει αυτό και το βλέπεις. Εδώ είναι ένα ζώδιο εγώκερος. Και το κεντρικό μήνυμα της κάρτας εδώ είναι μην πέφτεις σε πλάνη. Μην αφήνεις να μπαίνεις, δηλαδή να σε κοροϊδέψουν κατά κάποιο τρόπο. Από την άλλη όμως δείχνει ότι κοίταξε να δεις, ανά πάσα στιγμή μπορείς να απελευθερωθείς από αυτό το οποίο πιστεύεις εσύ ότι δεν σου δίνει τύχη ή σε δυσκολεύει. Στο χέρι σου είναι. Ψυχική αντοχή σημαίνει εδώ, σημαίνει φιλοδοξία, σημαίνει ότι είναι σου αρέσει να ανεβαίνεις, να δουλεύεις σε μια επιχείρηση, να ανεβαίνεις, να κάνεις, να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες επιχείρησης, τις πολιτικές, γιατί εδώ κρύβεται ο Κρόνος και ο Κρόνος σχετίζεται με την πολιτική γενικά, ή ο δημόσιος τομέας ή το κράτος γενικότερα.
και τις δυσκολίες που έχει και τις αλλαγές και την πονηριά που έχει ο πολιτικός κόσμος και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και το άλλο βέβαια το οποίο σημαίνει εδώ, σημαίνει δυσκολίες στις ανθρώπινες σχέσεις, δυσκολίες στο ερωτικό κομμάτι, δυσκολίες και σε θέματα λίγο να έρθεις κοντά. Ναι, μπορεί να είναι και αυτό κιόλας, εμπόδια και στην οικογένεια γενικότερα. Εντάξει. Αναποφασιστικότητα, αυτό που έρχεται λοιπόν και σε σταυρώνει και έχει ξαναπέσει αυτή η κάρτα σε προηγούμενο deck και σε σταυρώνει, δηλαδή σταυρώνει, σημαίνει θα το βρεις μπροστά σου, θα πρέπει να το αντιμετωπίσεις όπως και να έχει, είναι μια αναποφασιστικότητα. Εδώ είναι μια νέα σελήνη, επηρεάζεσαι μέχρι από 3 έως 7 ημέρες μετά τη νέα σελήνη. Νοητικά κυρίως, έτσι. Αναποφασιστικότητα σημαίνει εδώ. Πρέπει να πάρεις αποφάσεις. Πρέπει λίγο να αρχίσεις να λες, πράγματος χάρη, μα δεν μπορώ να δω καθαρά αυτό το θέμα. Δεν είναι έτσι πολλές φορές. Δεν είναι μόνο θέμα λογικής, ένα συνδυασμός, αν θέλεις, καρδιάς. Ναι, γι' αυτό είναι όλο αυτό εδώ πέρα. Έχει βγει όλο αυτό εδώ, σε δυσκολεύει. Και λες, ρε παιδί μου, με θέματα με την οικογένεια, δυσκολίες, κληρονομικά, αυτά. Έχεις πέσει σε μια. Όχι δυσμένεια, θες να χτίσεις, να θεραπεύσεις, να ολοκληρώσουν πράγματα, να σε καταλάβουν, να δυσκολεύουν να σε καταλάβουν. Και λέτε, παιδί μου, τι κάνω εγώ εδώ τώρα, ας πούμε. Και αυτό που κάνεις είναι να μάθεις. Μάγος. Ο μάγος σημαίνει, αγαπημένε μου, ότι το παίρνω πάνω μου. Μαθαίνω, καταλαβαίνω, κατανοώ. Επικοινωνώ, εδώ σημαίνει επίσης και το θέμα ότι τα καταφέρνω μια χαρά και στηρίζομαι και στα πόδια μου. Αυτό σημαίνει εδώ. Το μόνο που θέλει προσοχή είναι ποιον λέει εδώ, γιατί εδώ κρύβεται ένας Ερμής από πίσω, από την κάρτα, ποιον θα εμπιστευτώ να μου δώσει συμβουλές. Αυτό πρόσεχε. Εντάξει. Ο μάγος όμως δείχνει την πολύ μεγάλη δύναμη που έχεις, δείχνει τις γνώσεις που μπορείς να αποκτήσεις, δείχνει ότι μπορείς να κατανοήσεις, εδώ είναι και η κατανόηση πολλών πραγμάτων, εξυπνάδα, και έχεις όλες εκείνες τις δυνατότητες, επίσης σημαίνει και manifestation εδώ. Ναι. Τον έριξε τον τροχό της τύχης και όχι μόνο τον έριξε, το άλλαξε τα φώτα πλέον όμως. Δεν είναι για κακό. Ο μάγος πραγματικά αυτό που θέλει να σου πει, πρόσεξε πώς θα το πω, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις μαγεία για να αλλάξεις τη ζωή σου. Χρειάζεται να φέρεις μαγεία στη ζωή σου, να ζεις μαγικές στιγμές. Πιστεύεις ότι το να περνάς καλά, μπορεί να είναι και μια πεποίθηση εδώ, να είναι μια σκέψη, το να περνάς καλά στη ζωή είναι κακό πράγμα, την άλλη τη στιγμή που οι άλλοι υποφέρουν. Όχι, δεν είναι έτσι. Εσύ τι κάνεις. Όμως ο μάγος έρχεται εδώ να κλείσει όλα τα κενά και να σου πει ότι όταν γνωρίζεις, όταν κατανοείς, όταν επικοινωνείς σωστά και ορθά, όταν δεν εξαπατάς, όταν είσαι ο εαυτός σου, όταν λες την άποψή σου, έχεις ειλικρίνεια, έχεις δει, τότε αρχίζεις και αλλάζεις πολλά δεδομένα. Και δεν είναι τυχαίο ότι εδώ είναι το 10 που γίνεται 1 και εδώ γίνεται 1. Ο μάγος σημαίνει εγώ ξέρω, εγώ κατανοώ, εγώ γνωρίζω που πρέπει να πάω. Και με τέτοιους αριθμούς και με τέτοια κάρτες εδώ πέρα σημαίνει, πρόσεξε να δεις, ένα ωραίο σενάριο αλλαγής τύχης. Γιατί υπάρχουν πολλά σενάρια. Εντάξει. Έχω την οικογένεια, έχω τη δύναμη, έχω την αγάπη, τη στήριξη των δικών μου ανθρώπων. Αφήνω πίσω μου και ξεπερνάω κάθε ανασφάλεια, κάθε δυσκολία, κάθε φόβο που δεν χρειάζεται να τον έχω στη ζωή μου. Όλα εκείνα τα δικά μου σκοτεινά εσωτερικά κομμάτια. Εντάξει, μπορώ να ξεπεράσω κάθε δυσκολία δείχνοντας αντοχή και ψυχική αντοχή. Αυτό θα μου δώσει τη δυνατότητα να μην είμαι αναποφάσιστος αναποφάσιστη και να ακούω την καρδιά μου αλλά και το μυαλό μου και πώς αυτά να τα φέρω σε ισορροπία, γιατί έτσι θα μπορέσω να αλλάξω την τύχη και τότε θα κατανοήσω για τη ζωή πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτό που θα μάθω κυρίως είναι να στηρίζομαι στα πόδια μου, στις δυνάμεις μου, στις γνώσεις μου, στις εμπειρίες μου, στις ικανότητές μου, για να αλλάξω και να ανοίξω το άνοιγμα της τύχης, για να φέρω ένα νέο άνοιγμα της τύχης. Και εδώ τώρα ολοκληρώνεται, αλλά υπάρχει το ερώτημα. Σου άρεσε?
σε άγγιξε αυτό το άνοιγμα, αυτή η ανάλυση, ήταν μέσα στις προσδοκίες σου. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία για μένα και είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Και μην ξεχνάτε, akastaro.gr, το site μου ανανεώθηκε, έχει ανανεωθεί, έχει πολλά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ.